με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό κέντρο που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, διαδίδοντας την ιδέα της ανακύκλωσης ως στάση ζωής και πράξη συνείδησης απέναντι στο περιβάλλον. Τα Χανιά είναι ένας από τους σταθμούς αυτού του ταξιδιού, στο οποίο μικροί και μεγάλοι με βιωματικό τρόπο ανακαλύπτουν πώς ο πλανήτης μας μπορεί να γίνει πιο φιλικός και πιο πράσινος. Είμαστε εδώ σε ένα πενθήμερο φεστιβάλ δράσεων από την Τετάρτη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μέχρι και αύριο Κυριακή με την IC σε συνεργασία με πάρα πολύ ωραία workshops για τα παιδάκια με face painting, με ένα πάρα πολύ ωραίο κυνήγι θησαυρού όπου τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν διάφορα στοιχεία και έτσι οδηγούνται ουσιαστικά σε πάρα πολύ ωραία μηνύματα πίσω από την ανακύκλωση. Το σύγχρονο Κέντρο Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λειτουργεί από το 2018 με στόχο να συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Στον κάτω όροφο υπάρχει το ειδικά διαμορφωμένο μηχάνημα όπου μπορούν μικροί και μεγάλοι να ανακυκλώσουν πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά και σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο βλέπουν ακριβώς και την πορεία των υλικών, πώς ανακυκλώνονται. Στον επάνω όροφο του λεωφορείου γίνεται η θεωρητική περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με την ανακύκλωση, ενώ προβάλλεται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει σημαντικές γνώσεις. Το κέντρο ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη με κάποιες δράσεις και εκεί. Πήγε στην Πάτρα, σε κάποια σεμινάρια εκπαιδευτικά και σε πανεπιστήμια και σε σχολεία και τώρα είναι ο τρίτος σταθμός του για φέτος. Θα μείνει όλο το καλοκαίρι στην Κρήτη. Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 13.000 μαθητές μέσα στην διάρκεια που κινείται το κέντρο σε όλη την Ελλάδα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ δυναμικά. Ήδη το λεωφορείο έχει επισκεφτεί 17 δήμους της Αττικής, ενώ έχουν ανακυκλωθεί πάνω από 20.000 συσκευασίες.